Ο κύριος Βασίλης Παρασκευόπουλος είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε. Θα είναι ένας από τους ανθρώπους που θα πάει αύριο και θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, κύριε Παρασκευόπουλε. Νομίζω ότι έτσι είναι. Θέλω να πω πριν, επειδή το θέμα των μουσικών ειδικά το έχω ψάξει αρκετά και είναι μια πολύ μεγάλη αδικία του ελληνικού κράτους αυτή που γίνεται διαχρονικά. Ειδικά για τους μουσικούς, τώρα για τους ηθοποιούς, για τις παραστατικές τέχνες, δεν έχω πολύ καλή εικόνα για να είμαι τίμιος. Αλλά ειδικά για τους μουσικούς, ένας άνθρωπος σπουδάζει 12, 14, 15 χρόνια σε ένα οδείο και έχει απλώς ένα χαρτί που του λένε δεν είσαι τίποτα. Ναι, είναι όπως το λέτε. Δηλαδή, οι σπουδές που απαιτούνται για ένα μουσικό, που να, οι ολοκληρωμένες σπουδές, πραγματικά είναι μια ζωή σπουδές. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι σπουδές είναι αποκλειστικά σχεδόν ιδιωτικές. Δηλαδή κάποιος για να τις ολοκληρώσει αυτά τα 10-12 χρόνια χρειάζεται οι γονείς του να πάρουν χρήματα. Ένα δάνειο και πιθανόν κάποιοι από αυτούς είναι με αυτό που συζητάτε τώρα με τα κόκκινα δάνεια, πιθανόν για τις σπουδές των παιδιών του στη μουσική. Mm-hmm. Και αυτές οι σπουδές βέβαια είναι σπουδές χωρίς κανένα αντίκρισμα. Και μάλιστα τώρα το τελευταίο διάστημα, εμείς μάλλον το 2015 είχαμε με διεκδικήσεις μας καταφέρει στο δημόσιο οι απόφοιτοι των οδείων να αναγνωρίζονται, να κατατάσσονται στην μισθολογική κατηγορία τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Mm-hmm. Σήμερα εδώ η κυβέρνηση με την τροπολογία που έκανε καταργεί αυτό και μας περνάει σε ένα ειδικό μισθολόγιο που καταλαβαίνετε αυτό είναι πιο αβέβαιο για το τι σημαίνει μισθολογικά. Και βέβαια εξήγηλε και το εξής, ότι αυτές οι σπουδές που είπατε κι εσείς θα διαβαθμιστούν ακαδημαϊκά στο επίπεδο 5. Δηλαδή θα αντιστοιχηθούν με ένα διετές, τριετές ή ΕΚ, δηλαδή η κατάρτιση με την εκπαίδευση. Και το λέμε εκπαίδευση γιατί καταλαβαίνετε 12 χρόνια, πέρα από τις ανομοιομορφίες που είναι πραγματικά υπάρχουν, υπάρχει μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Συστέλλετε να εξισωθείτε λοιπόν με τα πανεπιστημιακά πτυχία, κύριε Παρασκευόπουλε. Θα έλεγα το εξής, ότι επειδή εμείς εδώ δεν ζητάμε την κατάργηση του άρθρου 16, ζητάμε το εξής, να υπάρχει ένα σύστημα δημόσιας, ενιαίας καταρχήν, δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης από τα πρώτα παιδικά χρόνια, σε όλες τις βαθμίδες, το οποίο να καταλήγει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και για τους υπάρχοντες τίτλους σπουδών και όποιον βέβαια θελήσει, να μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα εξομοίωσης των πτυχίων, των πτυχιούχων αυτών με ευθύνη του Πανεπιστημίου, με ένα πρόγραμμα... Εδώ είναι πάντως, κύριε Παρασκευόπουλε, ειλικρινά, το έχω ψάξει, το έχω στην οικογένειά μου το θέμα. Να σας το πω δηλαδή, είμαι ζωντανή μαρτυρία. Ο πιο απλός τρόπος και ο πιο σωστός, κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή έχει ταλαιπωρηθεί ένα πολύ, πολύ κοντινό μου άνθρωπο με αυτό το πράγμα, με 25 χρόνια σπουδές, είναι η κατάργηση του νόμου 16, του άρθρου 16. Το άρθρο 16. Γιατί το 90% των σχολών που είναι ή για τις παραστατικές τέχνες ή για τις μουσικές τέχνες είναι ιδιωτικές. Είναι καλές σχολές, δηλαδή μπορεί κάποιος να μας πει ότι το Δίο Αθηνών δεν είναι καλή σχολή. Να σας πω, όχι, δεν μπορεί να το πει και μάλιστα να σας πω και για το Δίο Αθηνών, αλλά πριν πω για το Δίο Αθηνών να απαντήσω στο πρώτο σας ερώτημα. Κοιτάξτε, το άρθρο 16 δεν είναι μια ιδεοληψία που εμείς απλώς με έναν τρόπο την κρατάμε και την εκφράζουμε το σεβασμό μας. Ουσιαστικά εκφράζεται και από αυτό που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή, η ανυπαρξία δημόσιας εκπαίδευσης είναι αυτό που βιώνει ο οικογενειακός σας κύκλος. Και εμείς εδώ δεν θέλουμε. Προσέξτε όμως, ταυτοχρόνως υπάρχει ανυπαρξία δημόσιας εκπαίδευσης και μία αναγνώριση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση των μουσικών είναι καλή εκπαίδευση. Και είναι παλαβό. Προσέξτε, δεν είναι θέμα αν δεν είναι καλή. Ή δεν λέμε, για παράδειγμα, αν δεν είναι καλή. Όχι, μα είναι και καλή. Επειδή βάζουν διάφοροι θέματα, ποια θα είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης αν ανοίξουν τα ιδιωτικά. Κατάλαβα. Για τις μουσικές σπουδές. Είναι ένα άρτιο πράγμα το Οδείο Αθηνών, ας πούμε. Τυχαία το λέω. Προσέξτε, δεν λέμε ότι το Οδείο Αθηνών, ας πούμε, οι ιδιωτικές σχολές και άλλες ιδιωτικές σχολές δεν είναι καλή εκπαίδευση. Όμως θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Οδείο Αθηνών συνεργάζεται με ένα κολέγιο. Σε αυτό το κολέγιο, οι σπουδές που τώρα θα παρέχει, που θα είναι τετραετής, είναι δίδακτρα 7.000 ευρώ το χρόνο. Κύριε Παρασκευόπουλε, συγγνώμη, είναι άκομψο αυτό που κάνουμε. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, είναι ελάχιστος ο χρόνος, μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού την Πέμπτη μετά τη συνάντηση με το Μητσοτάκη. Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.